Καλησπέρα. Κλειστό τον Μελισσίο. Summer League Development 1. Ράβες United, Ζέρκ. Ρούλιας, την πρώτη του προσπάθεια στο παιχνίδι. Θα ανοίξει το σκορ. Αριστερό διάδρομο. Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Θα την αφήσει με το αριστερό την κορδοκαλή. Θα αναγράψει τους πρώτους και δύο πόντους. Θα περάσει εκτός. Θα πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Ρούλια σε άλλο ένα αμυντικό rebound. Αβούρης μόνος του σε τη γραμμή. Το 6.75 συνήθως είναι στον πέναλτι για εκείνον. Δεν είναι να τον αφήνεις πάρα πολύ. Και το σκοτώσει μόλις πριν ρυθμό. Το νούμερο 7 των Brothers. Ρούλια θα περάσει κάτω από το καλάθι. Πάει μέχρι μέσα. Επιθετικό rebound. Είτε τώρα νέο επιθετικό. Καλάθι. Μεγαλέτσις δεύτερο συνεχόμενο καλάθι. 4 πόντους μετράει ο ίδιος, 4 και η ομάδα του. Τσουφέτη. Έστω το συγκρότη. Κέρδισε το φάουλ και θα έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές.
πήρε ο μικρός. Βάλε καλά το κορμί του. Με το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. Το 8 θα πάει μέχρι μέσα. Έχει κανεί να πρέπει να δώσει προβάδισμα δύο πόντους στην ομάδα του. Καλέτσι σε νέο καλάθι. Την μπάλα, θα τελειώσει την φάση και θα δώσει προβάδισμα για πρώτη φορά στην αναμέτρηση στην ομάδα του με 2 πόντους, 4 και 18 για το τέλος. Αβούρης για 3, 0 στα 2. Καταφέραν και χάσαν την μπάλα τώρα οι φιλοξενούμενοι. Έχουμε time out. Τέλος time out. Η απαραίτητη του διευθύντα. Με κατέρωθεν στους δύο πάγους. Μάλιστα.
για τους Brothers, διακυρός Καλαματιανού, 13-12. Καθώς οδεύουμε για το τελευταίο λεπτό της πρώτης τροφής αναμέτρησης. Θα περάσει χαμηλά. Θα γίνει το λάθος. Τίποτα λένε η ρε. Αφούρης με τον Καλούδη απέναντι του. Αφούρης για τρεις. Νέο άστοχο σούτρων κόντων. Ανανέωσαν την επίθεσή τους με ένα επιθετικό rebound. Καλαματιανός. Για δύο ελεύθερες βολές, 4 δευτερόλεπτα για το τέλος. Άστοχος η πρώτη. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου. Λοιπόν, όλα έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Είναι κάτι που περιμέναμε, ότι θα βγάλουν ενέργεια και αθλητικότητα. Καλαματιανός θα πάρει το φάουλ. Αποτελεί κίνητρο και για τους Brothers η αποψινή αναμέτρηση. Δεν είναι κάτι σύνηθες. Έχω την εντύπωση ότι μιλάμε για την νεότερη ομάδα της διοργάνωσης όλων των κατηγοριών. Η μια και 25. Άστοχος ο Καλαματιανός, ριμπάδα από τον Καράμπελα. Την έφαγε. Ο γιατρός καλά εκεί.
κλέψει. Συνέχεια θα κάνει το λάθος. Ένας τρεις εμβολιασμός. Θα τελειώσει τη φάση πάρα πολύ όμορφα. 13-14. Νέο προβάδισμα για τους πιτσιρικάδες. 8-38. Την πάρα από ποιον. Κατοχή στους Brothers. Έχουν βγάλει τα σηκώτια διάλεπια. Δεν τους αφήνει σε ησυχία. Άσοβο στην πρώτη. Όλα. Έχω την εντύπωση ότι μιλάμε για την δεύτερη φορά που οι δύο ομάδες βρίσκονται στην απόλυτη ισορροπία. Καλό παρακαλώ. Πανηγυρίζεται θεόντος από πάγκο και εξέδρα. Εδώ στο κλειστό των Ελυσίων, 7-48. Για πρώτη φορά προβάδισμα τριών πόντων για τη ΣΕΡΚ. Καλαμαριανός, αφήσε ένα εύκολο δεδομένη της αξίας του Ρούλια. Πάρει το φάουλ από τον Ρούλια και υπάρχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Θα πάνε σε οργανωμένοι. Δήμαρα. Μάλιστα.
τον πόντο, 17-18. Άστοχος στη δεύτερη. Λέτσις. Καλαμαθιανός θα μαζέψει, θα δώσει στον Αβούρη. Στο μπάσκετ όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Έχει συγκίνηση της καλύτερης υπεδίνειας. Ο Αβούρης εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός του παιχνιδιού. Σε αυτά τα 15 λεπτά που διανύουμε. Διαθέτω τη 45. Μπροστά με βραχία και πάλι η ΣΕΡΚ, 17-18, 5-25 για το τέλος του πρώτου μικρόνου. Ρούλιας χρησιμοποιήσει το κορμί του και θα δικαιωθεί. Αλλά δεν μπόρεσε να χρησιμοποιήσει. 19-18, νέο προβάδισμα των γηπέδου ΒΟΤ. Yeah.
ξεκολλήσει την ομάδα του. 18 πόντους. Ρουλιάς. Φλερτάρουν με τα 3 δευτερόλεπτα εκεί, brothers. Ο Βίτος θα τελειώσει. 31-20. Κόμπο, λάθος 29-20. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Ρουλιάς είναι μόνος του. Θα σορκίσει. Καλούδι θα μαζέψει. Δεν υπάρχει λόγος διασύνης. Ένας εναντίον 5, ποτέ. Καλέτσις, πάρει το φάουλ. Για να δούμε τι έδωσε ο ρεφ. Ήταν το τρίτο ματικό. Δεύτερο. Πάμε στην προσπάθεια, το έχει δώσει. Δύο βολές. 36 δευτερόλεπτα. Πριν οι δύο ομάδες οδηγηθούν στην ανάπαυλα. Πάτησαν το πόδι στο γκάζι οι Brothers και έχουν απομακρυνθεί 9 πόντους. Αναμένεται αντίδραση των φιλοξενούμενων. Ας το κόψει πρώτη.
σουν 33-21 στο σουν 12 για πρώτη φορά. Για να δούμε το Καργαλέτσι, θα πάρει αριστερό διάδρομο, θα πάρει και το φάουλ. Ζαφυρόπουλο, 38-28. Την εξενούμενη θα ρίξει τη διαφορά στις 10. Στην πρώτη. Άστοχο στη δεύτερη.
τον Αγγλέτσο που να βούρει. Φυτός. Βούρης για τρεις. Βάλα στο σύνδερο. Βούρια θα μαζέψει. Βούρια. Τελειώσα την φορά. Να και πετύχει το απόλυτο. Πάμε για δύο βολές, 2 και 13. Άστοχος στην πρώτη. 45-28 το σκορ. Στη δεύτερη. Εντάξει, κολλήσει την ομάδα από τους 28 πόντους. Επαναλαμβάνω, κακό τρίτο δεκάλεπτο. Μόλις 8 πόντοι. Μουσική.
το rebound εδώ. Εκεί σερβι. 30 για 2. Κακό, πολύ κακό. Κλέφει την μπάλα. Για κάποιο λόγο θα έχουν κάνει μαντάρα στην τελική. Την εσωτερική βάλα στο σύμπερο Δούλιας Παράβελας, ο οποίος πραγματοποιεί μια άκρος εξαιρετική και συνάμα οικονομική εμφάνιση, εμφάνιση οικονομίας, λίγες προσπάθειες και καλές. Δεν κάνει πολλές. Θα πάρει το φάουλ και θα γίνει ένα για δύο ελεύθερες βολές. Thank you.
Μέση για δύο. Δεν μπήκε το εύκολο, μπήκε το λίγο πιο δύσκολο. 50-36. Τέσσερις πόντους. Θα πρέπει να ανεβάσουν αριθμό στην άμυνα. Αβούρης για τρεις και αυτό. Πάλι στα δένει την βραδιά του. Τον Αβούρης ακόμα ένα λάθος. Έχουμε αλλαγές. Μπίσκασα κάτι στον πάγκο. Τριαντάφυλλος θα πάει τη θέση του. Καλέτσης πάρει το φάουλ από τον Καλαμαθιανό. Όχι, κανένα φάουλ δεν θα πάρει τον Καλαμαθιανό. Τι ακριβώς έδωσε? Βάλα αυτή και από τα πόδια του Κακαλέτσι, μάλιστα. Νομίζω ότι οι Μπράδες έχουν πέσει στην παγίδα. Το γρήγορο του Στέμπο δεν υπάρχει λόγος. Το τρίποντο δεν θα έρθει. Θα μιλάγαμε για ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι αν γινόταν αυτό. Το 50-38 διατηρείται. Καράμπελα θα βάλει και αυτό. Όχι. Από τα χέρια του Τριαντάφυλλου θα καταλήξει πορτοκαλί στον Ρούλια και από το στον Αβούρη. Ρούλιας Τριαντάφυλλο για τρεις. Θα πάρει το φάουλ τέταρτοματικό. Το επόμενο πάμε για βολές. Για να δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσει αυτή η αναμέτρηση. Ήτανε ντέρμπι με τα μισά του δευτέρου δεκαλέπτου. Κλείσαν το πρώτο ημίχρονο στο σύν 9. Οι Μπράδερς εξαφανίστηκαν στο τρίτο. Και βρισκόμαστε 6 και 10 πριν το τέλος. Με τους φιλοξενούμενους να κάνουν τη δική τους προσπάθεια για να επανέλθουν στη διεκδίκηση του παιχνιδιού. Μπορείς. Σίδερο, Καλούδης, δεν θα τελειώσει τη φάση ούτε αυτή. Θα πρέπει να μπει η μπάλα στο καλάθι αν θέλουν να διεκδικήσουν κάτι καλό. Θα το δουν και στο βίντεο. Βγάζουν υγεία στο παρκέ, βγάζουν μπασκετικό ταλέντο σαν να τους λείπει κάτι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι η πρώτη της παρουσία στη διοργάνωση και απέναντί τους έχουν μια ομάδα που στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος του χειμωνιάτικου, αν θέλουμε έτσι να το χαρακτηρίσουμε για να το διαχωρίσουμε από το Τζάμερ, τελείωσε την regular στην πρώτη θέση του ομίλου του δικού της. Ένα εξαιρετικό κόψιμο με το αριστερό, παρακαλώ. Σαν να σκότωσε λίγα. Λίγο σκοτώστρα το χέρι του.
9 θα ρίξουν ακόμα περισσότερο διαφορά στους 11. Χρόνος υπάρχει. 50-40 στους 10 τώρα. Καλαμαντιανός. Πολύ κρίσιμη επίθεση για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Διαδάφυλλος για τρεις. Πάνω στο σίδερο, ριμπάουντ από ποιον. Οι φιλοξενούμενοι Καλέτσις θα πάει μέχρι μέσα, θα τελειώσει την φάση. 50-42 μάλιστα. Παιχνίδι 8 πόντων. Για ποιο λόγο βιάζονται τόσο πολύ και δεν πάνε σε πιο ήρεμες επιθέσεις? Ξέρουμε τον λόγο. Το νεαρό της ηλικίας γαρ, το ενθουσιασμό τους. Και στο κάτω κάτω της γραφής αυτός είναι το τρόπος που πέσουν. Νομίζω ότι ο Καλούδης εδώ το εκβίασε την επίθεση, είναι λίγο μπροστά σε αυτό που έκανε. Γενικότερα θα πρέπει να ρεμίσει συγκεκριμένος. Βουλιάς. Μάλιστα. 3-31. 50-42 είναι στο 2-8. Time out. 3-23 κατά το τέλος. Αγόρις. Καλαματιανός. Αυτή είναι η ταυτότητά τους, αλλά ορισμένες φορές πρέπει να βάζουμε το πόδι στο φρένο. Δεν μπορούμε να παίζουμε 40 λεπτά με τον ίδιο τρόπο. Αυτό το round and gun παιχνίδι, επιθέσεις 5 και 6 δευτερολέπτων. Οκ, το καταλαβαίνουμε, μαζί τους είμαστε. Αλλά ο Μουδιανός θα πάρει το foul. Τρίτο ομαδικό, δεν υπάρχουν πολλές. Ενέργεια από το νούμερο 7 των Brothers και τελείωσε τη φάση και για να δούμε άμα εσέ θα μειώσει ακόμα περισσότερο. Σουτ για 3, όχι, Καρκαλέτσης θα πάει μέχρι μέσα, είναι μόνος του, δεν θα του το κάνει το χαρτίρι μπάλα, το 50-42 θα παραμείνει. Δεν υπάρχουν βολές. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάνε για φάουλ, να τους στείλουν σε βολές από τόσο νωρίς. Yeah.
Μπάλα στη γωνία, Καλούδης. Κάποιος πρέπει να το κάνει, κάποιος πρέπει να το βάλει. Βασικά κανείς. Ούτε τώρα. Αφούρης στον πίτο. Εντάξει, όταν τους δίνεις μία, δύο, τρεις. Κάποια στιγμή θα στο βάλουν οι αντίπαλοι που είναι και πιο έμπειροι. Επιθετικό rebound για τρεις. Ούτε τώρα. Ανεξάρτητα πάντως αν καταφέρουν, το από ό,τι δίνουν τα πράγματα δεν θα το κάνουν. Ούτε απόψε. Σας αξίζουν συγχαρητήρια. Μας αρέσει ο τρόπος παιδιούς του. Μας αρέσει ο τρόπος που μάχονται. Φυσικά συγχαρητήρια και στην ομάδα του Βασίλη Καράμπια, εννοείται αυτό. Ρωτήστε στους νικητές. Απλά μνημονεύουμε τους μικρούς και νεοφερμένους στην διοργάνωση. Άστοκος ο Αβούρης, 54-42 θα παραμείνει. Επιθετικό ριμπάντο του Καλαματιανό. Το 54-42 θα παραμείνει. 48 δευτερόλεπτα για το τέλος. Νομίζω ότι η κλεψίδρα αδειάζει. Την πλάστηκα γέννη υπέρ των Brothers. Καρκαλέτσης. Σου τριών πόντων. Κάπου εδώ τα πάντα τελειώνουν. Ό,τι φαίνεται το 52-42 θα είναι το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες και στους διοικητές και σε αυτή την όμορφη παρέα που μας έχει παρουσιαστεί εδώ και μία εβδομάδα στην διοργάνωση. Επαναλαμβάνω, Brothers United Σελ 52-42, Development 1, Summer League. Καλό βράδυ.